MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Είμαι ο Φίλιππος Βογιατζόγλου, είμαι ένα μέλος της Επιτροπής του Hellenic Relief Foundation. Απόψε έχουμε ετοιμάσει μια βραδιά, το BOAT, για να γίνει μια ωραία διασκέδαση. Μια διασκέδαση που να μπορέσουμε να φέρουμε τα τρόφιμα στην Ελλάδα στους άπορους που τους έχουμε πάντα στο μυαλό μας για αυτόν τον καιρό που υποφέρουμε. Εμείς προσωπικά εδώ στην Αμερική βοηθούμε όσο μπορούμε και θα εξακολουθήσουμε με το πρόγραμμά μας εφόσον υπάρχει αυτή η κρίση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που έχουν προσφέρει τόσο πολύ χρόνο να βοηθήσουν τους άπορους στην Ελλάδα, επίσης τους εθελοντές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε σήμερα την κυρία Μαρία Σούλη που θα πει και αυτή ορισμένα λόγια για την κατάσταση της Ελλάδος και όπως βοηθάει προσωπικά όλους τους άπορους της Ελλάδος στην Αθήνα. Και η κυρία Δέσποινα Κομινού που είναι στη Θεσσαλονίκη, που είχα την τιμή να την δω εδώ και δύο εβδομάδες που είχαμε μια διανομή στη Θεσσαλονίκη, πήγε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω αυτή η διανομή να εξακολουθήσει και να προσφέρουμε όσο μπορούμε στους άπορους της Ελλάδος. Ήθελα καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Hellenic Relief, γιατί με την βοήθειά του μπορούμε κάθε μήνα σε 450 οικογένειες και δίνουμε τρόφιμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στις δύσκολες μέρες που περνάει αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας. Δυστυχώς αυτό το πράγμα θα ίσως συνεχιστεί και χρειαζόμαστε ακόμη τη βοήθειά τους και μας τη δίνουν απλόχερα και εμείς είμαστε πάντα τόσο πολύ ευχαριστημένοι και ο κόσμος τους ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί πάντα τους σκέφτονται και ξέρουν ότι κάθε μήνα θα πάρουν μια σακούλα που θα έχει μέσα τα απαραίτητα τρόφιμα και τα Χριστούγεννα έχουν πάντα τη γαλοπούλα τους και το Πάσχα το αρνί τους. Είναι πολύ, πολύ ευχαριστημένοι και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που βοηθάνε, διότι νιώθουμε υποχρεωμένοι και απέναντί τους, τι να σου πω τώρα. Εμείς είμαστε μια ομάδα εθελοντριών που βοηθάμε σε αυτή τη διανομή των τροφίμων. Όλες οι γυναίκες είναι πάρα πολύ καλές και πρόθυμες να βοηθήσουν για το καλύτερο. Και έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο κύκλο που κάθε μήνα βρίσκουν κοντά μας άνθρωποι πράγματα που τους είναι απαραίτητα και μας λένε, ζητάνε και μερικά πράγματα και εμείς κοιτάμε να τους τα δώσουμε και να τους τα βρούμε πάντα με τη βοήθεια του. Θέλω να προσθέσω το εξής, ότι η κυρία Σουλή με τις θελόντριες της Αθήνας είναι μαζί μας τώρα 2 χρόνια και σήμερα γιορτάζουμε τα 2 χρόνια που έχει ιδρυθεί αυτή η οργάνωση και είναι μεγάλη τιμή μας να έχουμε την κυρία Σουλή με αυτό το καιρό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή δική μας. Ελλήνων τιμή μεγάλη αυτό που μας κάνετε και μας βοηθάτε αυτή τη στιγμή. Και εμείς κοιτάμε πάντα με μεγάλη διαφάνεια και με μεγάλη προσοχή να διαχειριζόμαστε αυτή την καλοσύνη σας. Προκόπη Ζέρβας, έχουμε 2 χρόνια με το Hellenic Relief. Θα έχουμε μια υπέροχη βραδιά με όλους τους ομογενείς και τους sponsors που μας βοηθούν για να βοηθήσουμε στην Ελλάδα τους αδερφούς μας οι οποίοι έχουν την ανάγκη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Έχουμε το BOAT Night, το οποίο θα είναι ένα ξεφάντωμα. Είναι κάτι το οποίο έχει να γίνει πολύ καιρό στη Νέα Υόρκη. Και όλες οι βοήθειες θα πάνε. Και όλες οι βοήθειες θα πάνε στην Ελλάδα. Είναι χαρά και τιμή για μένα που βοηθάω σε αυτή την εκδήλωση σαν εθελοντής. Δηλαδή, σαν εθελοντής για να βοηθήσουμε το Hellenic Relief Foundation. Η τιμή μου γιατί μου αναθέσανε να οργανώσω το μουσικό μέρος και να, ας το πούμε, να έρθω σε επαφή με τους τραγουδιστές, οι οποίοι όλοι οι 13 τραγουδιστές που συμμετέχουν σήμερα είναι δωρεάν εδώ. Όλοι δεχτήκανε με πολύ χαρά να συμμετάσχουν για τον ιερό σκοπό που αντιπροσωπεύει το Hellenic Relief Foundation. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι έχουμε και τα νέα παιδιά της ομογένειας που και αυτά συμμετέχουν. Είναι μια αναβίωση του τραγουδιού της BOAT, τον BOAT, η δεκαετία του 60 και του 70, η χρυσή εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Πιστεύω ότι όσοι έρθουν και όσοι παρευρεθούν σε αυτήν την εκδήλωση θα περάσουν πολύ όμορφα και θα τραγουδήσουν σίγουρα μαζί μας.
βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα εσάς και μετά το Relief, γιατί πραγματικά εσάς όλοι στηρίζετε εμάς και θα σας παρακαλούσα να μας στηρίξετε όσο μπορείτε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μικρό ευχαριστώ για αυτά που κάνετε. Πάνες, φροντίζουμε τα παιδιά να έχουν πάνες, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, πάντα με τη βοήθεια του Λουκελένη Γκρινίου. Τα χρήματα που συγκεντρώνουμε στην Αμερική, ταξιδεύουμε για τρόφιμα. Τα τρόφιμα τα αγοράζουμε εδώ στην Ελλάδα, ώστε να ενισχύσουμε και την ελληνική οικονομία. Τα λεφτά έρχονται μέσα στην Ελλάδα, ξοδεύουμε εδώ πέρα. Η καρδιά μου καλά σε παρθένο ταξίδι. Πήγε σε τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες. Όλοι μαζί τώρα τι τρέχεις. Γιατί λυπάς, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Αυτή η φωνή που τη φοβάσαι δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ, εγώ σωπαίνω, ακούν σωπαίνω, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Άλλος φωνάζει, άλλος ρωτάει, άλλος κρατάει λογαριασμό. Στορκίζομαι, δεν είμαι εγώ. Φύλαχτο σπίτι, καρδιά μου και πήγες. Πήγες, βρήκες γαλήνη και εσύ το βυρκόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνη και μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες. Τώρα εγώ ευθύνες, αυτή η φωνή που τη φοβάσαι, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Εγώ σωπαίνω, ακούω σωπαίνω, εγώ ευθύνες, δεν σου ζητώ. Άλλος κολλάψει, άλλος ρωτάει, άλλος κρατάει λογαριασμό. Στορκίζομαι, δεν είμαι εγώ. Τώρα τι τρέχει. Εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Αυτή η φωνή που τη φοβάσαι δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Εγώ σου μένω, ακούω σου μένω. Εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Άλλος φωνάζει, άλλος ρωτάει, άλλος κρατάει λογαριασμό. Στορκίζομαι, δεν είμαι.
Yeah.
Μοναχαίρι μικρή, σαν
ζεστή. Ελπίζουμε να λάβατε το αντίτιμο του εισιτηρίου. You got your money's worth, που λένε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχήν όλους τους χορηγούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το NGTV, το Cosmos FM, το Greek News, το Actina FM, το Hellenic News of America, το Macedonian TV, το MTV. Τους καταπληκτικούς μας καλλιτέχνες. Την Ελένη Ανδρέου, τον Γρηγόρη Μαρινάκη, τον Τάσο Παπαϊωάννου, τη Μακαρία Ψηλιτέλη, την Αφροδίτη Τάνια, την Άννα Λιοπούλου, τη Γιάννα Κατσαγιώργη, την Αθηνά Κρικέλη που είναι στο Μεξικό και δεν μπόρεσε να γυρίσει, τον Ηλία Μακρινό, την Αλεξάνδρα Σκένδρου, τον Νικήτα Ταμπάκη, τους νεαρούς, την Έλενα Τουμαρά, τη Σταυρούλα Τραΐτσι. Και από πίσω που δεν φαίνονται, το κλαμπ ποτέ με νιώθει στο πιάνο. Τον Κώστα Ψαρό στο κουζούκι. Τη Μέντα Κουλ στο βιολί. MGTV, η ομογένεια κοντά σας.